Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγεία. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση, η οποία σήμερα θα πραγματοποιηθεί από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για το Νέο Κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Καθώ, όπω ήδη γνωρίζετε, ως Προστασίας, Προστασίας Κρίσης, ο Υπουργό Περιολητική Προστασία και Διαχείριση κρίσεων Νίκο Καρδαλιά βρίσκεται στο κρανίδι. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα και Χριστό Ανέστη. Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εργαστηριακά διαγνωστεί με το νέο κορονοϊό σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς σήμερα στη χώρα μας ανακοινώνουμε 156 νέα κρούσματα του νέου ιού. Τα 150 από αυτά αφορούν δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Κρανίδι για την οποία θα σας μιλήσω λίγο πιο μετά. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.401, εκ των οποίων το 56% αφορά άντρε. 572, δηλαδή το 24%, σχετίζονται με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.111, το 46%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 59 συμπολίτε μας νοσηλεύονται διασυλληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία του είναι 67 ετών. 16, δηλαδή το 27,1% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρε. Το 84% 0,7% έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 46 ασθενεί έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε ακόμα 5 καταγεγραμμένους θανάτους και 121 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 32 αφορούσαν γυναίκες και οι υπόλοιποι ήταν άνδρες. Η διάμεση ηλικία των των συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 55.666 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τη δομή φιλοξενία στην περιοχή Κρανιδίου, θα σα ενημερώσω για την κατάσταση εκεί κατ' εξαίρεση λόγω τη απουσία του Υφυπουργού Προστασία, του κ. Χαρταλιά. Ο κ. Υφυπουργό ευρίσκεται στην περιοχή για να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλων, σε συνεργασία με του Δήμου τη περιοχή και την Περιφέρεια. 150 άτομα, όπω σα προείπα, από 497 ελεγχθέντα εχθέ ευρέθησαν θετικά για το νέο κορονοϊό. Οι 148 είναι κάτοικοι τη δομή και δύο είναι εργαζόμενοι τη δομή και του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση. Ένα από κάθε οργανισμό. Η δομή λειτουργούσε σε καραντίνα από την Μεγάλη Πέμπτη. Συνεχίζει τη χνηλάτιση των επαφών των εργαζομένων, ενώ διενεργείται κατά προτεραιότητα διαλογή των ευπαθών ομάδων για τυχόν περαιτέρω ανάγκη φροντίδο και νοσοκομιακή νοσηλεία. Έω τώρα δεν έχουν αναγνωριστεί συμπτωματικοί ασθενεί οι οποίοι να χρήζουν περαιτέρω φροντίδα. Για την ιατρική φροντίδα των περιστατικών, πέραν επιτόπια υπαίθρια δομή σε συνεργασία με τον ελληνικό στρατό, θα ενισχυθεί εκτάκτο το κέντρο υγεία Κρανιδίου με έξι γιατρού και τέσσερι νοσηλευτέ. Τυχόν απαραίτητε μεταφορέ σε τριτοβάθμιε νοσοκομιακέ δομέ θα εκτελούνται άμεσα με κάλυψη από ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεση Βοήθεια, στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα είναι σταθμευμένο στην περιοχή για 14 μέρες και θα λειτουργήσει ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Επιπρόσθετα, θα ανακοινώνονται περιοριστικά μέτρα κίνηση για τους κατοίκους του Δήμου Ερμιονίδας, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, ενώ αναστέλλεται η δυνατότητα κατεξαίρεση μετακίνηση για τις περιπτώσεις Β4, Β5 και Β6, όπως επίση και η λειτουργία λαϊκών και κάθε είδους υπαίθριου εμπορίου στην περιοχή. Επίσης, στην περιοχή παραμένουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για ειχνηλάτηση επαφών και περισσότερους δειγματοληπτικούς ελέγχους, εάν κρυθούν απαραίτητοι. Ανακοινώνονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα πέραν των ανωτέρων και για τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή της πατρίδας μας για τους κατοίκους των χωριών Ζουμπούλη και Αρναούτη του Δήμου Μίκης Περιφερειακή ενότητα Ξάντης. Πιο συγκεκριμένα τα δύο χωριά, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, μπαίνουν σε 14ήμερη καραντίνα με απαγόρευση ιασδήποτε εισόδου και εξόδου από την περιοχή. Ο Δήμος, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια, θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία των 250 κατοίκων που κατοικούν στα δύο χωριά. Η ανάγκη προέκυψε μετά την ανίχνευση πολλαπλών θετικών και ύποπτων κρουσμάτων στα δύο χωριά. Οι φιλοξενούμενοι σε κλειστέ δομέ αποτελούν από του πιο ευάλωτου πληθυσμού για τη διασπορά και μετάδοση του νέου ιού. Εμένα αυτό που συνεχίζει να με εκπλήσει με αυτή την νόσο είναι η σημαντική δυναμική τη μετάδοση, ιδιαίτερα σε τέτοιους κλειστούς πληθυσμού όπω οι χώροι φιλοξενία προσφύγων, αλλά και μέσα στο δικό μα χώρο, στην οικογένειά μα, με σημαντική ενδοοικογενειακή μετάδοση. Όσο πιο γρήγορα γίνεται η αναγνώριση και απομόνωση αυτών των περιπτώσεων, τόσο μειώνεται η μετάδοση. Σχετικά με το θάνατο που παρατηρήθηκε σε νέο άτομο, να πω δύο λόγια. Έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, αλλά θεώρησα ότι πρέπει να επανέλθω μετά από αυτά που άκουσα χθες. Και να, να αρχίσω από τα παιδιά, τα οποία έχουν πολύ πιο ήπια κλινική εικόνα σε σχέση με τους ενήλικες. Και οι νέοι ενήλικες έχουν πολύ πιο κλινική εικόνα σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Δυστυχώς όμως καταγράφονται και θάνατοι σε νεαρού συμπολίτες μας, χωρίς να έχουν άλλα προβλήματα υγείας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με άλλα νοσήματα του κατωτέρου απνευστικού όπως πνευμονίες, από μικρόβια, βακτήρια όπως ο πνευμονιόκοκος και τη γρήπη όπου καταγράφουμε παρόμοια σοβαρά τέτοια περιστατικά. Σε μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε στην Κίνα και αφορούσε 2.135 παιδιά καταγράφηκε μόλις ένας θάνατος. Παραμένει όμως το ερώτημα. Αυτή η περιστασιακή σοβαρή νόσο και τυχόν θάνατο σε νεαρό, φαινομενικά τουλάχιστον υγιέ κατά τα άλλα άτομο, όπω και ιατρικό προσωπικό που εκτίθεται σε ασθενεί με τον ιό, και τι συμβαίνει εκεί. Σε ορισμένε περιπτώσει αποκαλύπτονται υποκείμενα νοσήματα που δεν είχαν προηγουμένω διαγνωστεί. Σε άλλε μένουμε με τον απάντητο ερωτηματικό για το ότι συνέβη και τι συνέβη. Και πιστέψτε με, μα αγγίζουν πάρα πολύ σαν υγειονομικού αυτέ οι περιπτώσει ευνίδια κατάρρευση του οργανισμού σε ένα νέο άνθρωπο. Κάποιοι θεωρούν πω η αντίδραση του οργανισμού μπορεί να είναι χειρότερη αν εκτεθεί περισσότερο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα λέω, ένα ασθενή με την όσο βήξη δίπλα μου έχει μεγάλε ποσότητε του ιού και εγώ τι εισπνέσω αυτέ τι πολύ ψηλέ ποσότητε του ιού. Κάποιοι επιστήμονε θεωρούν πω αυτό αποδεικνύεται από μόνο του από το υψηλότερο υλικό φορτίο σε σοβαρά αρρώστου. Εγώ νομίζω πω αυτό μπορεί να προέρχεται και από την αδυναμία του οργανισμού να ελέγξει τον ιό σε ακριβώ αυτέ τι σοβαρέ περιπτώσει. Ούτω ή άλλω, ένα από τα σημαντικά μηνύματα παραμένει η επαγρύπνηση για τα συμπτώματά μα, ώστε να μην εκθέσουμε του ανθρώπου μα, του δικού μα, του αγαπημένου μα, στον ιό που κουβαλάμε. Επίση, άλλοι υποστηρίζουν την παρουσία μια προδιάθεση για σοβαρή νόσο. Είναι αυτό που συζητούσαμε εχθέ σε σχέση με τα γονίδια του καθενό μα. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Είναι γνωστό πω μια από τι συχνότερε ιώσει, ιογενεί λοιμώξει που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι ο έρπη. Θα έχετε ακούσει όλοι για τον έρπη, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το περνούν ελαφρά, σαν κάποιο σπυράκι στο χείλι, ότι κάποιοι εμφανίζουν υποτροπέ. Σε κάποιου όμω ανθρώπου που έχουν μεταλλάξει σε μια από τι πόρτε του ιού στον εγκέφαλο. Ο, έρπης προκαλεί, ο ιός του έρπιτα προκαλεί εγκεφαλίτητα μια σοβαρή εκδήλωση της νόσου με σοβαρέ επιπλοκές και θάνατο. Γι' αυτό το λόγο τρέχουν και στην πατρίδα μας. Θα τρέξουν μελέτες που εξετάζουν αυτή την προδιάθεση των, ανθρώπων να νοσήσουν σοβαρά από το νέο κορονοϊό. Ένας τρίτος λόγος είναι αυτή η πολυσυστηματική μορφή στα σοβαρά περιστατικά. Μία μορφή της νόσου η οποία αφορά και τον πνεύμανα, μπορεί να αφορά την καρδιά, μπορεί να αφορά αυτό που ονομάζουμε μια ιογενή σύψη και οδηγεί σε μια κατάρρευση του οργανισμού. Ιδιαίτερα σε κάποιους νέους μπορεί να είναι πολύ έντονη αυτή η φλεγμονή, η τη αντίδραση. Δηλαδή και η μικρή άμυνα αλλά και η πολύ ισχυρή άμυνα μπορεί να βλάψουν σε αυτό τον ιό. Μια τελευταία εξήγηση, και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς τους ειδικούς, το έχουμε δει και στην πατρίδα μας και σε πολλαπλές επικοινωνίε και μάλλον συναδέλφου μου το έχουν βεβαιώσει, είναι ότι κάποιοι σοβαρά ασθενείς που έχουν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, δεν εμφανίζουν τόσο έντονη δύσπνοια. Εμφανίζουν μια πολύ ήπια δύσπνοια γιατί ο πνεύμονας μπορεί και εκπτήσετε καλά και φεύγει το διοξίδιο του άνθρακα προς τα έξω, το οποίο είναι η αιτία της δύσπνοιας όταν μαζεύεται στον οργανισμό. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν εμφανίζουν κάποια σοβαρή δύσπνοια και μιλούν στα τηλέφωνά τους, έχουν αυτή τη σιωπηρή χαμηλή οξυγόνωση και την οποία την αντιπαρέρχονται με το περισσότερο έργο στην αναπνοή, φτάνουν στα τελικά στάδια της ανεπάρκειας των πνευμών. Αυτό μπορεί να είναι και η εξήγηση για κάποιου από αυτού του γρήγορου και ευνίδιου θανάτου από αυτή τη νόσο. Η παραμικρή δυσκολία στην αναπνοή, η παραμικρή δίσπνοια, ο αυξημένο αριθμό αναπνών πρέπει να αξιολογούνται ιατρικά και να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα αν είναι ευπαθεί ομάδε. Μπορεί να έχουν άλλο λόγο που έχουν χαμηλό οξυγόνο. Κάποιοι μάλιστα από αυτού έχουν και ε, ε, ειδικά μηχανάκια να μετρούν το οξυγόνο, σε αυτοί που έχουν του ειδικού λόγου και χρειάζεται πολύ προσοχή. Καταλαβαίνω πως όλοι θέλουν να ακούνε αισιόδοξα νέα. Πριν μιλήσω με κάποια αισιοδοξία, θέλω να σας ζητήσω και μια μικρή συγνώμη. Γιατί πολλές φορές με αυτά που ανακοινώνω, τους θανάτους, τις σοβαρές μορφές της νόσου, ακόμα και σε νέους ανθρώπους, όπως και εγώ, φαντάζομαι έτσι κι εσείς, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθανόμαστε θλίψη, να αισθανόμαστε στρες, ακόμα και σύγχυση. Οι απαντήσει δεν είναι ξεκάθαρε. Σε όλε τι στρατηγικέ υπάρχει μια βεβαιότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να επικοινωνήσει αυτή την αβεβαιότητα. Για μένα το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μα είναι οι ζωέ που κερδίθηκαν. Και νομίζω από εκεί πρέπει να αντλήσουμε αισιοδοξία, πω ετοιμαστήκαμε καλύτερα για το μέλλον. Με τη συνεργασία όλων σα, γλιτώσαμε τα χειρότερα με αυτό το δύσκολο ομολογμένο τρόπο του περιορισμού. Όμω εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά. Αυτό οφείλεται στα μέτρα. Οφείλεται στην καλή συμπεριφορά όλων μα. Γιατί συνειδητοποιήσαμε γρήγορα την απειλή του κορονοϊού. Η καμπύλη των σοβαρά νοσηλευμένων μειώνεται. Το ρόμι δεν είναι σημαντικά κάτω από το ένα. Και αυτό μα δίνει ένα περιθώριο χαλάρωση των μέτρων. Που θα γίνει σταδιακά όπω έχω πει και με προσοχή. Έχουν αναπτυχθεί από επιστήμονε τη χώρα μα, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάποιοι από αυτούς είναι μέλη στην Επιτροπή, ειδικά μαθηματικά εργαλεία που ερμηνεύουν αυτές τις τάσεις επιδημίας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Αυτά θα μας δώσουν και θα μας δίνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στις αποφάσεις μας, ώστε να μπορούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά να προσαρμόζουμε την ένταση των μέτρων όταν αυτή χρειάζεται με στόχο τον έλεγχο της επιδημίας. Δεν θα θέλαμε να ανακάμψει η πανδημία στη χώρα μας μετά από μια τόσο επιτυχημένη πορεία ακόμα και αν αυτή η επιτυχημένη πορεία σχετίζεται με περισσότερους από 100 νεκρού, όπω έχετε καταλάβει όλοι, είναι πραγματικά επιτυχημένη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η κλιμάκωση της επιδημιολογικής επιτήρησης σε όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε να μπορεί να ανοιχνευτεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα τυχόν επιδημική έξαρση, όπω έγινε και σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό και στην περιοχή της αυτέ αυτές τις μέρες. Και με βάση αυτή την επιδημιολογική απεικόνιση θα κρίνεται σε κάθε βήμα αν ενδείκνεται ακόμα περαιτέρω χαλάρωση, αναμονή ή κλιμάκωση των μέτρων, σε συνδυασμό με του επιδημιολογικού δείχτε, οι οποίοι αφορούν την επάρκεια του συστήματο υγεία, το ποσοστό κάλυψης κλινών στα νοσοκομεία και τυχόν άνοδο των ασυλιών στι ΜΕΘ. Ο συστηματικό σχεδιασμό και ο διάλογο συνεχίζεται. Μέσα στι επόμενε μέρε, θα ανακοινωθούν από την ηγεσία του κράτου, περαιτέρω σημαντικέ παρεμβάσει σχετικά με τα μέτρα και τη σταδιακή και ελεγχόμενη χαλάρωσή του. Αύριο θα υπάρξει και ειδική συνεδρία τη Επιτροπή μα, η οποία εισηγείται για κάποια από αυτά τα κέρια θέματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τη δημόσια υγεία, όπω παραδείγματο χάρη η επέκταση των κριτηρίων για του εργαστηριακού ελέγχου, μεταξύ άλλων. Σχετικά με τα σχολεία, για τα οποία αυτέ τι μέρε γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, θέλω να τονίσω πω η Επιστημονική μα Επιτροπή θα εισηγηθεί και για αυτό το θέμα προ την ηγεσία του Υπουργείου, πάντα με γνώμονα τη δημόσια υγεία και την προστασία των παιδιών. Τα παιδιά ανήκουν, όπω ξέρετε, στι μη ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού, ευτυχώ για όλου μα, και κινδυνεύουν λιγότερο των γονιών, των δασκάλων και τυχόν ευπαθών ομάδων στον οικογενειακό κύκλο. Πρέπει να, να τονίσω όμω εδώ ότι η καθοριστική στην επόμενη φάση θα είναι η σχολαστική από μας, επιτήρηση της υγείας μας και αυστηρή τήρηση από όλου μας των κανόνων υγιεινής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καθηγητά να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Μανουσάκη από την τηλεόραση του ΑΛΦΑ. Κύριε Καθηγητά, η υποδημοσίευση κινέζικη έρευνα, όπως αναφέρεται σε διεθνή μέσα, έχει καταλήξει σε κάποιες αρχικές ενδείξεις ότι η χρήση κλιματιστικού αλλά και η κατεύθυνση ροή του αέρα ενδεχομένω διευρύνουν την ακτίνα διασπορά σωματιδίων του ιού γύρω από έναν άνθρωπο που νοσεί. Πώ αξιολογείται αυτέ τι ενδείξει, Είναι ασφαλή η χρήση κλιματιστικού όπω γινόταν μέχρι τώρα. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για αυτό το θέμα και για την χρήση του κλιματιστικού και με την ανακύκλωση του αέρα, την οποία τα αποφεύγουμε όταν έχουμε ειδικά περιστατικό του ιού στο σπίτι μας και το προτιμάμε ιδιαίτερα όσο καλυτερεύει ο καιρό, αυτή την ροή του αέρα να γίνεται με τα ανοιχτά παράθυρα και να αερίζεται καλά ο χώρο, το οποίο ούτω ή άλλω πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν αναφέρει τη δημοσιογράφη αυτό το δημοσίευμα που είδα χτε το βράδυ από την Κίνα και αφορούσε τη μετάδοση σε ένα εστιατόριο. Το οποίο ήταν άνθρωποι που φάγανε στο ίδιο εστιατόριο και θεωρήθηκε ότι κάποιοι από αυτού εξετέθησαν μέσω τη ροή του αέρα και των αεροσταγωνιδίων με το κλιματιστικό στο εστιατόριο. Είναι σημαντικό, μας απασχολεί ε, όπως μας απασχολεί και αυτό που είδο έχετε ακούσει ότι παραμένουν κάποια από αυτά τα αεροστογονίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αέρα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Ε, και θα το συζητήσουμε βέβαια και στην Επιτροπή αύριο αν πρέπει να παρθούν κάποια ιδιαίτερα μέτρα για αυτούς τους κλειστούς χώρους πέραν της φυσικής απομάκρυνσης, αυτής της απόστασης που λέμε των δύο μέτρων τουλάχιστον, της μη... Ε, Συρροή και συνοστισμού σε αυτού του κλειστού χώρου, όσο θα ανοίγουν τα μέτρα και θα χαλαρώνουν τα μέτρα στην κοινωνία μα. Και φυσικά και σε δομέ όπω αυτή που αναφέρουν οι Κινέζοι συνάδελφοι στη χτεσινή του δημοσίευση, στα εστιατόρια και αλλού, είναι σημαντικό και μα προσθέτει η γνώση. Ε, η κύρια όμω αυτή τη στιγμή η μετάδοση είναι με τα αεροσταγωνίδια, τα οποία στι περισσότερε περιπτώσει, όταν δεν έχει κλιματιστικό ή κάτι να επηρεάζει την ροή και τη φορά του αέρα. Ε, πέφτουν στα δύο μέτρα και εξαφανίζεται ο ιός. Παρόλα, και όσο καλυτρεύει ο καιρός θα και καλύτερα τα, 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 δεδομένα για την επιβίωση του ιού στις ε, ζεστές θερμοκρασίες. Ε, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις περισσότερες μελέτες που αφορούν κορονοϊούς. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις. Ναι, ίσως αυτό να σημαίνει ότι όσο λιγότερο το χρησιμοποιείς το κλιματιστικό όταν έχει ένα θετικό Κρούσμα στο περιβάλλον του κλιματιστικού, τόσο καλύτερα είναι και ιδιαίτερα να μην χρησιμοποιείται στην ανακύκλωση. Ε, Κάποιε επιστημονικέ ομάδε στην Ελλάδα, ε, και θα με επιτρέψετε να μην αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί είναι επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα δημοσιευτούν, έχουν βρει και σε κάποια κλιματιστικά ε, παρουσία του ιού όταν υπήρχε θετικό κρούσμα στο χώρο. Θέλει λοιπόν ε, προσοχή, εγώ προτιμώ το παραθυράκι την καλό αερισμό του δωματίου και αν χρησιμοποιώ κλιματικό, είμαι στην ανάγκη να χρησιμοποιήσω κλιματικό, να, ο αέρα να φεύγει προ τα έξω, να μην ανακυκλώνεται στο δωμάτιο. Η κυρία Μπουλούτζα από την εφημερίδα Καθημερινή. Από τι 11 Μαρτίου έχει ανασταλεί η διενέργεια των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώ και η τακτική λειτουργία άλλων υπηρεσιών του ΕΣΥ. Με δεδομένη την νέο σήμερα πτωτική πορεία τη νόσου στη χώρα μα Πότε προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κανονική λειτουργία των χειρουργείων και άλλων τμήματων νοσοκομείων του ΕΣΥ, ειδικά όσων δεν είναι νοσοκομεία αναφορά και υπό ποιε προποθέσει, Πράγματι, προετοιμαζόμαστε για την επαναλειτουργία των τακτικών χειρουργείων, αλλά αυτό δεν θα γίνει αμέσω και θα γίνει υπό όρου και προποθέσει. Θα γίνει δε ταυτόχρονα και στον ιδιωτικό τομέα και στα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως όχι με τον ίδιο ρυθμό χειρουργείων με αυτόν που είχαμε πριν την ε, έναρξη της πανδημίας. Για παράδειγμα, θα υπάρχουνε, θα ακούσουμε τις οδηγίες το, της Ειδικής επιστημονικής επιτροπής, θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα δώσουν οι επιτροπές λοιμόξεων και οι επιτροπές χειρουργείων που υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο. Και ανάλογα θα προχωράμε στη, στο άνοιγμα των τακτικών χειρουργείων. Σε δεύτερο χρόνο θα ξεκινήσουμε την επαναλειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και εκεί υπό συγκεκριμένου όρους και προϋποθέσεις, διότι στα τακτικά εξωτερικά ιατρία παρατηρείται ε, μεγάλη προσέλευση κόσμου και συγχρονισμός με κανόνες, με όρους και προϋποθέσεις. Η κυρία Μιχοπούλου από την εφημερίδα Documento. Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν ώστε να νοσήσει ένας νέος άνθρωπος και τελικά να χάσει τη ζωή του μετά από μια ξαφνική επιδείνωση χωρίς να πάσχει από υποκείμενα νοσήματα. Ε, νομίζω αυτό το είχα προβλέψει. Ε, κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκα εκτεταμένα σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζουν. Δείχνουν τη σοβαρότητα ενός νέου ιού ο οποίος, για τον οποίο δεν έχουμε ανοσία και φυσικά όταν προσβάλλονται μαζικά με μεγάλο ποσοστό πληθυσμού όπως έγινε πούμε, στην Ιταλία ή στη Νέα Υόρκη θα δεις και πολλούς νέους ανθρώπους. Να νοσούν σοβαρά και να διασωληνώνονται, δηλαδή αυξάνουν τα ποσοστά σοβαρή νόση σε νέου ανθρώπου, πλασματικά κατά κάποιο τρόπο, λόγω αυτή τη ταχεία εισόδου του ιού σε ένα πληθυσμό. Θεωρώ ότι στην πατρίδα μα εν πολύ το αποφύγαμε, και αυτό ήταν ένα ε, άλλη μια ευτυχή ε, κατάληξη όλων αυτών των μέτρων, των απαραίτητων που πήραμε. Δηλαδή, ότι ε, οι ζωέ που κερδίσαμε δεν φαίνονται, αλλά ε, αυτό μακάρι ε, να ήταν έτσι για όλε τι χώρε του κόσμου. Θεωρώ ότι στην πατρίδα μας δεν είδαμε πολλά τέτοια περιστατικά και πραγματικά είναι κάτι που μου έδωσε και εμένα τη δύναμη να συνεχίσω. <coughs> Βέβαια, αγγίζει πάρα πολύ και την οικογένεια και το περιβάλλον. Μίλησα σήμερα με κάποιους γιατρούς που είχαν τέτοια περιστατικά και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη εμπειρία και για αυτούς. Και μπορεί να το ζει και να το καταλάβει μόνο αν έχει νοσηλεύσει παρόμοια περιστατικά στο νοσοκομείο. Δεν, δεν, δεν κατανοείται. Και δεν χωνεύεται με κανένα τρόπο. Αυτά. Και τα θερμά μα συλληπιτήρια βέβαια και στην οικογένεια του νέου αυτού συνανθρώπου μας. Η κυρία Αγγελοπούλα από την εφημερίδα Ναυτομπορική και Ναυτομπορική.gr Κύριε Καθηγητά, με αφορμή την ανακοίνωση τη απόλυση ενό πολύ νέου συνανθρώπου μα, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο το ερώτημα για τις νέες ηλικίε. Θα ήταν εύκολο να γνωρίζουμε πόσα ανήλικα παιδιά και βρέφη έχουμε αυτή τη στιγμή θετικά στον ιό και πόσα άτομα ενήλικα μέχρι την ηλικία των 70 ετών και αν ξέρουμε πόσοι εξ αυτών και σε τι κατάσταση. Έχω πάντα μια λίστα μαζί μου, ε, για περί... Συγγνώμη. Έχω πάντα μια λίστα μαζί μου σε περίπτωση που ερωτηθώ για κάποια από αυτά γιατί πλέον τα έχουμε καταγεγραμμένα. Ε, θα σας πω λοιπόν από ένα πίνακα που έχω πάντα στη δικιά μου καθημερινή ενημέρωση ότι έχω, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, περίπου το 75% των ανθρώπων είναι μεταξύ της ηλικίας 18 και 65. Ε, όντως αυτό παραμένει ε, και ισχύει στη χώρα μας. Από το σύνολο των κρουσμάτων που έχουμε καταγράψει και έχουμε γνωστή και επιβεβαιωμένη την ηλικία τους, ε, το 30,9% είναι μεταξύ 18 έως 39 ετών, το 44% είναι 40 με 64 ετών και το 22% είναι 65 και άνω. Και ένα πολύ μικρός αριθμός, 79 κρούσματα, είναι παιδιά ηλικίας από 0 έως 17 ετών. Τώρα για τους θανάτους, να το πω και αυτό, δεν είχαμε κανένα θάνατο σε παιδί 0 έως 17 ετών. Είχαμε δύο θανάτους από 18 έως 39 ετών. 29 ε, θανάτους από ηλικία 40-64, το 24% και οι υπόλοιποι ε, βέβαια ήταν από ε, 65 και άνω. Τώρα, σχετικά με τα εξητήρια και τους νοσηλευόμενους, έχουμε καταγράψει ε, μέχρι σήμερα μαζί με τους θανάτους 836 επιβεβαιωμένες ε, νοσηλίε, εκ των οποίων ε, τα 715 άτομα ε, είναι αυτά που δεν ανήκουν στην κατηγορία των θανόντων και έχουν πάρει από αυτά εξτήριο 464, ένα σημαντικό ποσοστό που είναι πάνω από το 60%. Κάποιοι συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Ε, σε απλές κλίνες έχουμε ε, να νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 146 άτομα και σε ειδικέ κλίνες έχουμε ακόμα 105 άτομα. Ε, ευχόμαστε γρήγορα να φύγουν από το νοσοκομείο και να πάνε στα σπίτια τους. Άρα σχετικά καλά αποτελέσματα για αυτή την δύσκολη νόσο. Η κυρία Σπαγαδόρο από το cnn.gr. Κύριε Καθηγητά, υπάρχει μεγάλη συζήτηση τελευταία παγκοσμίω αναφορικά με τον αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από την εποχική γρήπη σε σχέση με τα κρούσματα και τι απώλειε από την όσο COVID-19. Μπορείτε να μα πείτε τα συγκριτικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί παγκοσμίω αλλά και στη χώρα μα για το 2020. Τα συγκριτικά αυτά δεδομένα δικαιολογούν τα σκληρά περιοριστικά μέτρα και ποια θα είναι η αντιμετώπιση στο δεύτερο κύμα τη πανδημία. Έχει δίκιο η αγαπητή δημοσιογράφος που κάνει τη σύγκριση με τη γρήπη γιατί είναι το πιο συχνό ε, νόσημα του αναπνευστικού που αντιμετωπίζουμε κάθε χειμώνα και το οποίο πραγματικά οδηγεί σε απώλειες ζωής, οδηγεί σε νοσηλευόμενους σε μεθ, σε διασωληνωμένους και ε, είναι ο, ο κοινό παγκόσμιο εχθρό. Ε, με εκτιμήσει που είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό Lancet πριν μερικά χρόνια, είχαν υπολογίσει ότι άνω των 600.000 μπορεί να φτάνει αυτή η απώλεια, η αιτήσια σε ανθρώπινες ζωές από την, από την γρήπη και με ένα εύρος βέβαια αρκετά μεγάλο, με μερικών εκατοντάδων χιλιάδων. Θέλω να πω όμως εδώ ότι εδώ ήταν κάτι το διαφορετικό. Ήταν κάτι που με μεγάλη ταχύτητα, αστραπιαία κατά κάποιο τρόπο διαδιδόταν στους πληθυσμούς που δεν είχαν ανοσία πρώτον. Δεύτερον δεν είχαν εμβόλιο να προστατευτούν. Τρίτον, ακόμα και όταν δεν εμβολιάζει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια μερική ανοσία σε αυτού που έχουν περάσει γρήπη. Δεν είναι το ίδιο εδώ, είναι ένα νέο κορονοϊό, δεν μα προσδίδουν κάποια ανοσία. Ε, κάποιο γνωστό κρυολόγημα που έχουν περάσει το παρελθόν ή γρήπη για αυτό το σκοπό και δεν έχουμε εμβόλιο. Αν δείτε τα δεδομένα τη τελευταία δεκαετία για τη γρήπη, τα έχω δει προσεκτικά ε, επαφορμή και του κορονοϊού, θα δείτε ότι Είχαμε και εποχή που είχαμε φτάσει 400, 400 διασωληνωμένους και 197 θανάτους. Σε όλη την περίοδο της γρήπης, έτσι, που ξεκινάμε να την παρακολουθούμε και στην Ελλάδα μας ξεκινάει εκεί προς το τέλος του χρόνου αρχές ε, Ιανουαρίου και τελειώνει ε, μέσα Απριλίου, τέλος Απριλίου. Άρα, σε ένα μήνα, αυτός ο νέος ιός, στην πατρίδα μας, συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε η γρήπη φέτος σε 3,5 μήνες. Η οποία έχει αντίστοιχο αριθμό θανάτων, λίγο παραπάνω από 100. Και με εμβόλιο. Με ένα εκατομμύριο ανθρώπου παραπάνω εμβολιασμένου. Άρα μα δείχνει αυτό ο ιός πόσο γρήγορα και επιθετικά διεισδύει σε μια κοινωνία και πόσο οδηγεί ταχύτερα σε αναπνευστικέ ανεπάρκειε και διασωληνώσει και μεθ, όπω μια γρήπη, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και φυσικά, αν σε βρει εντελώ ο προετοίμαστο, σε διαλύει όπω έκανε σε άλλε χώρε. Άρα ε, η γρήπη είναι ένα σημαντικό εχθρό, ένα ετήσιο εχθρό και θα μα απασχολήσει πάρα πολύ και μα προβληματίζει πάρα πολύ ο σχεδιασμό για αυτήν την επόμενη χρονιά. Και ήδη τον συζητάμε, όπω θα απασχολήσει και τον, τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα, το άλλο που έχει σχέση με τη θνητότητα αναπερίπτωση τη γρήπη, που λένε μερικοί ότι είναι 0,1% και πόσο είναι αυτό το 0,1%, δηλαδή ένα στου χίλιου, και αν το ίδιο ισχύει για το νέο ιό, ή αν είναι λίγο παραπάνω. Επειδή ακόμα όλα αυτά είναι εκτιμήσει και πέντε φορέ παραπάνω θνητότητα από τη γρήπη, δηλαδή από το 0,1% πάει στο 0,5% είναι εξίσου κακό. Ε, τον, όσο πιο κοντά στη γρήπη είναι η θνητότητα του νέου ιού, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα που δεν έχουμε Μεγάλη ανοσία. Θα δούμε ως περισσότερα γι' αυτό, δεν μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε αξιόπιστα τεστ αντισωμάτων, τα οποία να έχουν χρησιμοποιηθεί ευραίως σε πληθυσμούς. Πολύ λίγες μελέτες γι' αυτό προς το παρόν. Και οι περισσότερες, η αξιοπιστία των αντισωμάτων ακόμα δεν έχει εγκριθεί σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η κυρία Καψία από το Health Daily. Κύριε Καθηγητά, στη σημερινή επικοινωνία με νοσοκομείο τη Βοστόνη, ενημερωθήκαμε ότι ολοκληρώθηκε τεστ αντισωμάτων στη Βόρεια Βοστόνη, το οποίο έδειξε ότι το 32% των κατοίκων έχουν προσβληθεί από τον ιό, έχουν αναπτύξει αντισώματα και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Το μεγάλο αυτό ποσοστό δείχνει ότι κρίσιμο ρόλο στη μετάδοση παίζει και η πυκνότητα του πληθυσμού. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ένα τέτοιο ποσοστό σε πυκνοκατοικημένε περιοχέ όπω η Αθήνα. Στο ίδιο νοσοκομείο σταματούν τη χρήση χλωροκίνηση στου ασθενεί, γιατί είδαν ότι με τη διακοπή τη σταματούν και οι πολύ σοβαρέ αριθμίε. Επειδή κάνουμε και στην Ελλάδα χρήση, ποια είναι η γνώμη σα. Ναι, δύο ερωτήματα είναι. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει σχέση με αυτό που είπαμε τα αντισώματα. Θα δούμε. Για τα αντισώματα δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο ιό κινείται με διαφορετικέ ταχύτητε σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη και είχε σίγουρα πολύ μεγαλύτερη διασπορά σε περιοχέ Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη από ό,τι είχε στην πατρίδα μα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοια ποσοστά σε επικροκατοικημένε περιοχέ όπω η Αθήνα, ακριβώ γιατί πήραμε τα μέτρα και καθυστερήσαμε τη διασπορά του ιού. Θα είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά. Ε, αλλά αυτό θα το δείξει το μέλλον. Το δεύτερο, ε, σε σχέση με τη χλωροκίνη, οι περισσότερε μελέτε που έχουν δημοσιευτεί ακόμα δεν έχουμε σαφήνεια Οδηγήσει στο καταλητικό συμπέρασμα ότι είναι το τέλειο φάρμακο. Παρ' όλα αυτά, έχει δοθεί έγκριση σε πολλά ε, μέρη του κόσμου και κυβερνήσει του κόσμου και για κλινικέ μελέτε και στην Αμερική, ε, οι οποίε δοκιμάζουν το φάρμακο και το χορηγούν σε ανθρώπου που, νο, που νοσούν από τον ιό. Ε, Στι περισσότερε μελέτε, οι οποίε καταγράφηκε αριθμία σχετιζομένη με το φάρμακο, ε, ήταν σε, ανθρω... Ήταν σε ψηλές δόσεις του φαρμάκου, παράλληλα κάποιες μελέτες στην Ινδία, στη Βραζιλία, ε, στην Κίνα. Δεν χρησιμοποίησαν τις ε, ε, δόσεις του φαρμάκου που χορηγούμε εμείς στην πατρίδα μας. Παρόλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι κάθε φάρμακο, ιδιαίτερα φάρμακα που μπαίνουν σε μια νέα θεραπευτική στρατηγική ένα, έναντι ενό νέου ιού, πρέπει να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε φάρμακο επαγρύπνηση, και εδώ μας έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και τον ευχαριστώ, ώστε να παρακολουθούμε τυχόν τέτοιες επιπλοκές. Οι γιατροί έχουν ενημερωθεί γι' αυτό. Ε, γίνεται σημαντικά καρδιογραφήματα σε αυτού του αρρώσου. Καταγράφουμε αυτέ τι παρενέργειες... παρενέργειε και θα δούμε εάν οδήγησαν σε κάποιο ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Δεν, φαίνεται, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση για τέτοιε παρενέργειε σημαντικέ στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα δούμε ακόμα καλύτερα όταν θα έχουμε και τα, τα πρώτα αποτελέσματα από το Μητρό Καταγραφή των των ασθενών μας. Ε, θέλει πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιείς ένα νέο φάρμακο και οι φαρμακοποίοι μας γενικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο και τους ευχαριστώ θερμά από την καρδιά μου ε, παίρνοντα σαν αφορμή αυτή την ερώτηση οι οποίοι με πολύ λογική και σύνεση χειρίζονται τις ανάγκες του πληθυσμού σε φάρμακα ε, ένας πληθυσμό ο οποίος και πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει ανάγκη να συνεχίσει τα φαρμακά του εγώ τονίζω την ανάγκη ιδιαίτερη ευαισθησία για καρδιοπαθείς επειδή αυτοί φαίνεται ότι επηρεάζονται και από τον νέο ιό, αλλά και πιθανώς αποχωρήγηση τέτοιου φαρμάκου και οι συνάδελφοί μου το, το ξέρουν, το γνωρίζουν και τους παρακολουθούν ακόμα πιο στενά. Σας ευχαριστούμε πολύ.